Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως του αρέσει να λέει ο κύριος Βορύδης, οι απόψεις της αριστεράς είναι σύνθετες. Έχω μια σύνθετη σκέψη και μέσα στην ομιλία θα απαντήσω και σε μερικά τα θέματα τα ιδεολογικά που έβαλε. Ο φόρος, η φορολογική πολιτική πρέπει να έχει τρεις στόχους, συμφωνούμε σε όλοι σε αυτό και όλες. Πρέπει να έχει το ταμιακό στόχο, να μαζεύει λεφτά. Πρέπει να έχει το αναπτυξιακό, να προωθεί την ανάπτυξη. Πρέπει να έχει και το κοινωνικό. Θα το πείτε μετά. Θα το πείτε μετά. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν συμφωνείτε ότι πρέπει να έχει αυτούς τους τρεις στόχους. Θα σας ακούσω με ενδιαφέρον. Αν δεν έχεις την ανάπτυξη ως στόχο, μπαίνεις στο φαύλο κύκλο, μπαίνεις στην παγίδα χρέους και πρέπει όλο και περισσότερο να έχεις ιδιοσυγκρασιακούς φόρους, διαφορετικές πολιτικές και άλλα μέτρα και όλα αυτά που έχουμε πει. Αν δεν έχεις το κοινωνικό, δεν έχεις την νομιμοποίηση. Γιατί όπως είπε στην Επιτροπή κάποιος της συμπολίτευσης, το πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, μιλούσε τότε στον κύριο Μαυραγάνη, είναι ότι δεν είναι αυτή η φόρη για τα νοσοκομεία, δεν είναι αυτή η φόρη για την εκπαίδευση και έχετε πρόβλημα με τη δική σας βάση, γιατί είναι φόροι για να πληρώσουμε μόνο τους πιστωτές και αυτό δημιουργεί κάθε πρόβλημα. Νομίζω ότι έχουμε δύο μοντέλα που μπορούμε να συζητήσουμε για πώς είναι η φορολογία. Υπάρχει το σουηδικό μοντέλο, τουλάχιστον πριν μπουν οι ομοειδιάτες του κύριου Βορύδη στη Σουηδία, που ήταν ένα μοντέλο με ψηλή φορολογία και με ψηλή συλλογική κατανάλωση. Πολλές παροχές. Η αριστερά, και νομίζω και η δημοκρατική αριστερά θα συμφωνούσε με αυτό, λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε και να υποσχόμαστε και να ορματιζόμαστε μια πισίνα σε κάθε σπίτι των ανθρώπων, αλλά μπορούμε να έχουμε στην Αττική 15 πισίνες δημόσιες για όλο τον κόσμο. Άρα έχουμε αυτό το μοντέλο. Υπάρχει και το μοντέλο του νεοφιλελευθερισμού, χαμηλή φορολογία και πολύ μεγάλη ιδιωτική κατανάλωση. Εσείς βέβαια όμως που σας αρέσει να έχετε το καλύτερο και από τους δύο κόσμους, έχετε το δικό σας μοντέλο που είναι πρωτότυπο, που είναι ψηλούς φόρους, ψηλή φορολογία και χαμηλές κοινωνικές παροχές. Είναι ένα καινούριο μοντέλο, η επιστήμη ακόμα δεν έχει αποφανθεί σε αυτό, θα το μελετήσουμε να το δούμε πώς μπορεί να προχωρήσει, να έχουμε ψηλούς φόρους και κοινωνική πολιτική ανύπαρτη. Παρ' όλα αυτά, ισχυρίσεστε ότι είναι δίκαιος ο φόρος, ότι δεν είναι άδικος. Η κυρία Πατριανάκου μας έχει βάλει μια καινούργια αρχή, ότι είναι δίκαιος αυτός ο φόρος. Γιατί είναι δίκαιος? Γιατί πληρώνουν περισσότεροι λιγότερο. Αυτή είναι η αρχή. Ότι αυτός ο φόρος είναι καλός φόρος, γιατί υπάρχει αρχή ότι οι περισσότεροι θα πληρώσουν λιγότεροι. Πρέπει να σας πω ότι από την οικονομική θεωρία που έχω εγώ διδάξει και από τη θεωρία της διανεμητικής δικαιοσύνης, που είναι παρακλάδι της ηθικής φιλοσοφίας, αυτή την αρχή δεν την αναγνωρίζω. Γιατί αν την αναγνώριζα αυτή την αρχή, όχι το δικό σας χαράτσι, αλλά το χαράτσι των Οθωμανών θα ήταν δίκαιος. Ο κεφαλικός φόρος. Ή θα ήταν δίκαιο αυτό που κάνετε μειώνοντας το αφορολόγητο και στο φόρο εισοδήματος. Που δεν υπάρχει άνθρωπος που να λέει ότι είναι πιο δίκαιο να είναι χαμηλότερο το αφορολόγητο. Άρα δεν μπορεί να είναι μια αρχή αυτή. Είναι πιο δίκαιος, μας λένε, από κάτι που ήταν πριν. Τι ήταν πριν? Το τίποτα. Τι ήταν πριν? Το φορολογικό νομοσχέδιο που ήταν στο site του Βήματος. Λες και δεν ξέρουμε το παιχνίδι που παίζεται μεταξύ τους βουλευτές, ότι θα οι βουλευτές στη συμπολίτευση θα κάνουν μεγάλο πόλεμο και θα το μειώσουν και θα είναι... Δεν το ξέρουμε αυτό. Πιο δίκαιος από το χαράτσι ή πιο δίκαιος από το χαράτσι συν το ΦΑΠ? Ξέρετε, με τη στατιστική μπορεί να αποδείξετε οτιδήποτε. Όποια στατιστική θα ακούσετε ότι είναι καλύτερος, να προσέξετε καλύτερος με τι. Να το μελετήσετε πριν. Γιατί θα δείτε ότι δεν μπορεί να είναι πιο δίκαιος. Δεν μπορεί να είναι πιο δίκαιος γιατί δεν έχει απαλλαγές για τους φτωχούς. Το ανέλησε ο συνάδελφος Θανάσης Πατράκος, δεν υπάρχει ο χρόνος να το ξαναπώ εγώ, πώς δεν έχει βοηθήσει τους φτωχούς και τα φτωχά νοικοκυριά. Τι κάνει για τους πλούσιους, μας είπε τόσα πολλά ο κύριος Βορύδης. Δεν μας είπε όμως ότι ο συμπληρωματικός φόρος μειώθηκε από το 2% το 1%.
αμέλησε να το πει αυτό και πώς βοηθάει αυτό τους πλούσιους. Και έχουμε πολλά παραδείγματα, αντιπαραδείγματα σε αυτά που μας παρουσίασε και ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Λαζαρίδης στην Επιτροπή. Κοιτάξτε την ομιλία, κατεβάστε την ομιλία του κυρίου Διαμαντόπουλου να δείτε τα αντιεπιχειρήματα. Και είναι πιο δίκαιος γιατί μόνο 5% θα πληρώσουν περισσότερο, μας είπε ο κύριος Λαζαράδης. Μόνο ο κύριος Λαζαρίδης. Μόνο 5% θα πληρώσουν περισσότερο. Αν πάρετε όμως την ιδιοκτησία στην Ήπεθρο, αν πάρετε τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, τα ημιτελή κτίσματα και αυτά που τονιάζουν, που τα είπε στο τέλος ο κύριος Βορύδης, θα δείτε ότι είναι πολύ περισσότερο από το 5%. Τι χρειαζόμαστε σε αυτή την συγκυρία? Όπως χρειαζόμαστε την επανασύνδεση των ανθρώπων που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, χρειαζόμαστε την επανασύνδεση της φορολογικής πολιτικής με την ανάπτυξη και με τις κοινωνικές προτεραιότητες. Χρειαζόμαστε έναν φόρο, είτε είναι στο εισόδημα, είτε είναι στο πλούτο, με γενναιόδερα αφορολόγητα και πολλές κλίμακες. Χρειαζόμαστε τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης για να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή που πόσες φορές σας το έχουμε πει. Πότε, και χρειάζεται γι' αυτό και ένα περιουσιολόγιο. Πρωτίστως για να ξέρουμε τι έχει ο καθένας. Πρωτίστως γι' αυτό πριν το δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο. Αλλά να μην το ξέρουμε. Το υποσχεθήκατε το Σεπτέμβριο του 2012 ότι θα ήταν την άνοιξη. Μετά θα ήταν το καλοκαίρι. Μετά θα ήταν το φθινόπωρο. Ακόμα δεν το έχουμε δει αυτό το περιουσιολόγιο. Νομίζω ότι βάζει ένα θέμα η συμπολίτευση και ο κύριος Λαζαρίδης και ο κύριος Βορύδης που έχει αξίζει να το συζητήσουμε. Μας λένε, δεν είναι δύσκολο έτσι πως είναι η κατάσταση να φορολογήσουμε. Και εσείς είστε σίγουροι θα μπορεί να μαζέψετε τα λεφτά που λέτε ότι θα το μαζέψουμε. Απαντάμε ευθέως ότι είναι δύσκολο. Σε αυτή την κρίση, είτε είναι η δική σας πολιτική, είτε είναι πιο δίκαια η δικιά μας πολιτική, είναι δύσκολο να μαζέψεις χρήματα. Είναι δύσκολο να μαζέψεις χρήματα όταν έχουμε μια τέτοια κρίση. Αλλά κύριε Βορύδη, να επικαλείστε εσείς αυτή την δυσκολία μου θυμίζει πραγματικά τον Πατροκτόνο που ζητάει επιοίκεια γιατί είναι ορφανός. Αυτή η κρίση δεν βγήκε από τον ουρανό, αυτή η κρίση δεν συνεχίζεται χωρίς κάποιες πολιτικές και άρα θα τις αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, θα έχουμε ένα φορολογικό σύστημα που θα έχει μεγάλο αφορολόγητο και στο εισόδημα και στο πλούτο, θα έχουμε και φορολογία πάνω στο πλούτο, δεν μπορούμε να πούμε αριθμούς σε ό,τι μας ζητάτε, γιατί μας το ζητάτε εκ του πονηρού, γιατί ξέρετε πόσο δύσκολο είναι σε μια κρίση και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η πραγματική οικονομική κατάσταση όταν θα έρθουμε εμείς στα πράγματα, αλλά νομίζω πια όλο και περισσότερος κόσμος εμπιστεύεται ότι η δική μας αριστερά, όπως έχετε δείξει το ταξικό σας συμφέρον, τις ταξικές σας συμμαχίες, θα έρθει μια άλλη αριστερά με τελείως διαφορετικές προτεραιότητες και στη φορολογία και στο κοινωνικό μοντέλο και στο αναπτυξιακό μοντέλο. Ευχαριστώ κύριε Τσακαλώτο. Κύριος Παύλος Χαϊκά.